ευθύνη. Οι διάλογοι που διεμήθησαν μεταξύ σας και τα άκουσαν οι πρακτικογράφοι να μην γραφτούν στα πρακτικά. Δεν είναι διάλογοι για πρακτικά. Οπότε, αν τα έχετε γράψει, διαγράψτε τα. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα 50 χρώματα του γκρι που ούτως ή άλλως έφταναν στο βαθύ μαύρο, στην ενημέρωση και στην παραπληροφόρηση, γνωρίζουν νέες δόξες όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαλύσει το σύστημα της διαπλοκής στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Δυστυχώς και κοινοβουλευτικά κόμματα ταυτίζονται με το σύστημα αυτό των αμαρτωλών συμφερόντων. Το χειρότερο όμως από αυτό είναι ότι καλλιεργείται συνολικά στην πολιτική ατμόσφαιρα ένα νέφος ψεύδους. Δεν μιλάμε επί των γεγονότων, μιλάμε επί της διαστροφής τους. Οι ολετήρες της χώρας κατηγορούν εμάς για την καταστροφή που αυτοί έφεραν. Οι υποκριτές μας κατηγορούν για υποκρισία, οι ψεύτες για ψέματα. Επειδή δεν θέλω να είμαι γενικός και επειδή δεν μπορείς να αντικρούσεις τον ωκεανό των ψεμάτων, θα πάρω ένα αντιπροσωπευτικό για αυτά που κουβεντιάζουμε, σχετικό με το άρθρο 1. Εξόνυχος το λέοντα, για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούν, γιατί αυτοί που δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με βάση την αλήθεια, χρησιμοποιούν σαν όπλο το ψέμα. Είχαμε φροντίσει στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο τα μικρά μαγαζιά, οι μικροί επαγγελματίες στις πόλεις κάτω των 2.000 κατοίκων και στα χωριά να έχουν ειδική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ήταν το άρθρο 40 του νομοσχεδίου. Θα σας πω τα ονόματα των συναδέρφων, βουλευτών, που στη συνεδρία ΣΥΡΟΚΑΠΑ της 7ης Μαΐου και στη συνεδρία ΣΥΡΟΚΑΠΑ της 8ης Μαΐου ψευδώς ισχυρίζονταν, γιατί ήταν γραμμένο, εδώ πρόκειται για ψέμα, δεν πρόκειται για ερμηνεία, ότι είχαμε καταργήσει αυτή την προστασία. Είναι λοιπόν ο κύριος Μανιάτης, φαίνεται η ομιλία του σελίδα 258, η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ο κύριος Γεωργιάδης, η ομιλία του σελίδα 627, αυτά αναφέρονται στην ΡΟΚΑΠΑ τοποθέτηση. Στη ΡΟΚΑΠΑ ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σελίδα 6, ο κύριος Στήλιος σελίδα 231, ο κύριος Βρούτσης σελίδα 347. Τι φώναζαν αυτοί? Καταστρέφεται το μικρό μπακάλικο, το μικρό μανάβικο, διαλύεται τον κοινωνικό ιστό. Ενώ κάναμε ακριβώς το αντίθετο και το ήξεραν. Και λειτουργήσε αυτό το ηχείο του ψεύδους για να τραβήξει την προσοχή του σκληρού παίκτη, που ξέρετε ποιος είναι αυτός. Δεν κατηγορώ για σκοπιμότητα, θα πάρω την ευμενέστερη εκδοχή της επιπολαιότητας και της ανευθυνότητας. Μόλον ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς που κατονόμασα σεμνύνεται ότι είναι τρόικα του εσωτερικού. Και λοιπόν μας ζήτησαν, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, μετά το θόρυβο το οποίο έγινε, να τα πάρουμε όλα πίσω. Να μην έχουν ειδική προστασία οι άνθρωποι στα μικρά χωριά και στις κομοπόλεις. Και φυσικά αυτό το αποκρούσαμε. Δεχθήκαμε μόνο μία περίπτωση αυτών που δεν είναι αγρότες και νοικιάζουν δωμάτια, γιατί όσοι έχουν, είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα αγροτουρισμού, ως αγρότες εξακολουθούν να ανήκουν στη γενική κατηγορία της ρύθμισης αυτής που έχουν ειδικές διευκολύνσεις. Όσοι όμως νοικιάζουν δωμάτια, 10 δωμάτια και είναι σε περιοχές τέτοιες, εντάσσονται στο γενικό ασφαλιστικό καθεστώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελάχιστη ασφαλιστική τους υποχρέωση υπολογίζεται ότι είναι 7.000 ευρώ το χρόνο. Αν κάνετε τη διαίρεση, σημαίνει ότι τεκμέρεται ότι νοικιάζουν τα δωμάτια τους με 7 ευρώ τη νύχτα, αν δεχτούμε μια σεζόν 90 ημερών. Και αυτό δεν θα γινόταν αν δεν υπήρξε αυτός ο θόρυβος, όχι βασισμένος στην κριτική που προάγει τον κοινοβουλευτισμό, αλλά βασισμένη στο ψέμα που σκοτώνει τον κοινοβουλευτισμό. Γιατί ακριβώς διαστρεβλώνει την πολιτική συζήτηση. Όλα όσα ακούστηκαν και σήμερα είναι ψεύδευματα. Ότι τάχα χάνουν όλες τις εκπτώσεις που δώσαμε οι νέοι επαγγελματίες ή οι αγρότες. Παραμένει η ειδική μεταχείριση, η μοναδική εξαίρεση στον κανόνα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ότι αυτοί νέοι επαγγελματίες, αγρότες, αποδίδουν εισφορές όχι με το ελάχιστο του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, αλλά στο 70% του ποσού αυτού. Το μόνο που ήρθε είναι μια προθεσμία που, σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του νόμου, ήταν το 2019, το 2017. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως έχουμε πει πολλές φορές,
δεν ήταν εφαρμογή μνημονίου. Έγινε ακριβώς για να εξουδετερωθούν οι νεοφιλελεύθερες αιχμές του μνημονίου. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν ήταν δική μας μεταρρύθμιση. Γι' αυτό το λόγο ο ακραίος παίχτης ακόμα και σήμερα θέλει να ξανανοίξει. Δεν τη δέχεται. Λέει ότι θέλει αυτό στις ρυθμίσεις του Πινοσέτ, στα ιδιωτικά ταμεία, την ιδιωτική ασφάλιση. Που εν μέρει και αυτή η πλευρά. Δεν αναφέρομαι στον Πινοσέτ, στην ιδιωτική ασφάλιση αναφέρομαι. Τι θέλει. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, για δείτε την ομιλία σας στην ΡΟΚΑΠΑ. Και να δείτε λοιπόν. Εντάξει, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να κάνετε. Μη διακόπτετε. Κύριε Μανιάτη, εσείς είστε αυτοπιθαρχημένος συνάδελφος. Εντάξει, τώρα μετά αφήστε να ολοκληρώσει ο Υπουργός. Κύριε Μανιάτη, δεν γράφετε κάτι. Αφήστε, δεν γράφετε. Κύριε συνάδελφε, προσωπικά σας σέβομαι. Αλλά δεν πρόκειται για κριτική όταν γράφει ο νόμος ότι ισχύει η προστασία και κατά κύματα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν τα αντίθετα. Για να ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση. Το δυνάμενο του νεοφιλελευθερισμού με τις δυνάμεις της κοινωνικής Ευρώπης. Εμείς σε αυτή τη σύγκρουση είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, για το ΚΚΕ θα με επιτρέψετε ένα λεπτό μόλις ολοκληρώσω αυτά που είχα ούτως ή άλλο σκοπό να πω. Ακριβώς για αυτό το λόγο προσπαθούμε στην Ευρώπη να διαμορφώσουμε αυτό το μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρατία που θα ανατρέψει τη μέχρι τώρα στρατηγική πρόσδεσή της στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού. Το ίδιο κάναμε στο ασφαλιστικό. Το ίδιο θα κάνουμε και στα εργασιακά. Και όπως κάνει επανειλημμένα και πολλές φορές, καλό ειδικά αυτή την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας να μας δηλώσει αν θεωρεί εθνική θέση την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων ως βάση της διαπραγμάτευσης για το εργασιακό. Ή αν θεωρεί ότι η απόψη του Διεθνούς Δομηματικού Ταμείου για τις διαρθρωτικές αλλαγές είναι αυτές που πρέπει να υποστηριχθούν. Είμαστε περήφανοι, κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη μάχη. Είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη σε αυτή τη μάχη. Είχαμε τον αναγκαστικό συμβιβασμό του Ιουλίου. Αλλά τον κάναμε για να μείνουμε όρθιοι. Για την επόμενη μάχη ενός πολέμου που δεν τελειώνει σε ένα μήνα. Και που έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα που ξεπερνά πάρα πολύ τα όρια της χώρας μας. Γι' αυτό το λόγο μην προσπαθείτε να επενδύσετε τάχα στα ενοχικά σύνδρομα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλοι είμαστε περήφανοι για το ρόλο που παίξαμε και για το ρόλο που θα δραματίσουμε και στο μέλλον. Γιατί η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος στη χώρα έδειξε ακριβώς την ανάγκη να υπάρχει μια άλλη πολιτική. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό μόνο για τον Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Δεν είναι αντιπαλός μου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και δεν θέλω να αντιπαρατήθαμε με αυτό. Πάντα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας βαζόταν στην αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια ότι μου ζητήθηκε να δω τους ξενοδοχειοπαλλήλους και αρνήθηκα. Χωρίς καμία συνεννόηση μαζί μου, ενώ ήμουν στη Βουλή, ήρθαν στο Υπουργείο Εργασίας. Συνεννοήθηκα με τους εκπροσώπους τους, μάλιστα το ανέφερα αυτό πληροφοριακά στον κύριο Πρόεδρο για να διευκολύνει την παρουσία μου στο Βήμα, ότι επειδή έπρεπε να είμαι παρόν στη Βουλή, θα τους δω εδώ. Έστειλα σχετικό SMS στον κύριο Κατσότη. Δεν είναι δυνατόν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να βασίζεται στο ψέμα. Ένα κόμμα αγώνων, θυσιών και κυρίως συνέπειας δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Λάθος ήταν, δεν είπε ψέματα. Εκ λάθους συνεννόησης. Ωραία. Κύριε Κατσότη, τώρα δεν θα λύσω το πρόβλημα. Ωραία. Του ραντεβού του κυρίου Κατρούγκαλου με την αντιπροσωπεία. Άλλος είναι ο ρόλος μου. Ως προς το θέμα, γιατί δεν θέλω ούτε αυτό. Κλείστε, κύριε Κατρούγκαλη, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Στο θέμα των εφάπαξ των ξενοδοχειοπαλλήλων, δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον νόμο. Υπάρχει ο Γενικός Κανόνας Ισονομίας, σύμφωνα με τον οποίο το εφάπαξ δίνεται ως συνταξιοδοτική παροχή μετά το τέλος του εργάσιμου βίου. Υπήρχε διαφορετική ρύθμιση για τους ξενοδοχειοπαλλήλους, λόγω της εποχικότητας. Μπορούμε να δούμε ενδεχομένως τη μεταβατικότητα αυτής της ρύθμισης. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε επιμέρους ρυθμίσεις
για επιμέρους κλάδους, όταν αυτό δεν δικαιολογείται από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είπα και προηγουμένως, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει δύο χαρακτηριστικά. Της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτή. Κύριε Μανιάτη, παρακαλώ, καθίστε κάτω.